Πολύ πιο δύσκολο από όταν ήμουν παιδί. Θείε, είσαι σίγουρος ότι είναι το σωστό? Πώς να κάνω λάθος, ακολούθησα τις οδηγίες. Δεν θα έπρεπε τα φτερά να είναι από την άλλη πλευρά? Α, κατάλαβα, αυτά είναι τα φτερά. Θα πρέπει να έβαλα την άτρακτο ανάποδα. Ας κάνουμε μια δοκιμή. Πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε. Ναι, πάμε. Μείνε εκεί, Πένι. Έτοιμη για απογείωση. Να πάρει το μυστικό μου τηλέφωνο. Εσύ είσαι αρχηγέ? Πού είσαι? Έρχομαι αμέσως. Εμπρός, εμπρός, καλά μου, ελαντήρια. Σαΐνι, εδώ πάνω. Αρχηγέ. Ορίστε η αποστολή σου, Σαΐνι. Τζετ που κατασκευάζονται μυστικά κλέβονται από την αεροπορική βάση Pancake Flats. Ερευνήστε την πιθανή ανάμειξη του ΜΑΔ και ξαναπάρτε τα σχέδια. Το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί. Α, τι ρομαντική αποστολή, με πάντα σε ετοιμότητα, αρχηγέ. Εμπρός, καλά μου πατίνια. Όχι. Πάμε, πάμε, πάμε. Πού πας, θείε Σαΐνι? Συγγνώμη, Πένι, αλλά αυτό είναι απόλυτη πληροφορία και δεν μπορώ να σου πω ότι πηγαίνω στην αεροπορική βάση του Pancake Flats. Θεέ μου, στην αεροπορική βάση θα είναι σπουδαίο. Πρέπει να τον ακολουθήσεις, Μπρέιν, μήπως χρειαστεί βοήθεια. Εμπρός, καλό μου αμάξι! Ώστε, Σαΐνι, σε έστειλα να με σταματήσεις ξανά. Μέχρι να καταλάβεις το καταχθόνιο σχέδιό μου, ο ΜΑΤ θα έχει το μεγαλύτερο, πιο σύγχρονο στόλο αεροπλάνο στον κόσμο. Μετά θα ξεκινήσω το μεγαλύτερο κύμα εγκληματικότητας και κανείς δεν θα με σταματήσει. Έτσι δεν είναι, γατούλη μου? Έτσι δεν είναι, ε? Έτσι δεν είναι, ε? Εντάξει, για να δούμε τα χαρτιά σου. Εμπρός, βλάκα, μίλα. Δεν έχω όλη τη μέρα. Εμπρός, βλάκα, μίλα. Έλα εδώ, βλάκα! Πρέπει να κάνω τα μαθήματά μου. Για να δούμε. Μάλλον θα αρχίσω από την ιστορία. Τι είναι, Μπρέιν? Στη φυλακή! Θα έρθω όσο πιο σύντομα μπορώ. Μήπως ξέρετε τίποτα για κάτι χαμένα, Τζετ? Είμαι ο αστυνόμος Σαΐνις. Ήρθα να βρω τα χαμένα αεροπλάνα που είναι απόρριτο μυστικό. Τέλεια. Σύντομα θα προσθεθεί κι άλλο Τζετ στο στόλο μου.
είσαι υπό την επιρροή μου, το κατάλαβες. Πρέπει να φέρεις το αεροπλάνο σου σε μένα. Με συγχωρείτε. Ακούω και υπακούω. Μα δεν είπα τίποτα. Ακούω και υπακούω. Μια στιγμή, έχετε άδεια. Ακούω και υπακούω. Δεν έχετε άδεια να πετάξετε. Επαναλαμβάνω, δεν έχετε άδεια να φύγετε. Επιστρέψατε. 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 Κάποιος κλέβει εκείνο το τζετ. Μα πού είναι ο θείος Σαΐνης? Για να δούμε πώς δουλεύει αυτό. Εμπρός, Σαΐνη, πάτα το κουμπί. Πάτα το και θα είσαι υπό την επιρροή μου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί. Μόνο ένα άγγιγμα και θα είσαι κάτω από τα μάγια μου, Σαΐνη. Δεν λέει και πολλά σαν παιχνίδι, αν θέλετε να ξέρετε. Πάτα το κουμπί. Θέλει κανείς να παίξει αυτό το παιχνίδι, ε? Περιμένετε, μόνο ένα παιχνίδι υπάρχει. Να πάρει. Από ό,τι φαίνεται δεν θα τους αρέσουν τα βίντεο παιχνίδια. Σαΐνη, δεν πρέπει να κοιμάσαι εν ώρα υπηρεσίας. Πάνε να βρουν το κλεμμένο τζετ. Καλύτερα να έρθεις μαζί μου. Εμπρός, παιδί μου. Ακούω και υπακούω. Πήγαινε, πιάστος, αγόρι μου. Προς τη βάση. Έχω το κλεμμένο τζετ στο ραντάρ και κάνω προσέγγιση. Έχουμε οπτική επαφή με το κλεμμένο τζετ. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Επιστρέφουμε στη βάση. Over. Πόρτα. Κάποιος κλέβει τα τζετ. Πρέπει να βρούμε πώς. Έλα. Είμαι ο στρατηγός Γουίλιαμ Τρελάρας. Μπορείς να με αποκαλείς άγριο Μπιλ. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Ναι, φυσικά. Εντοπίζεις το κλεμμένο τζετ με το ραντάρ. Πολύ καλή ιδέα. Μπράβο σου, στρατηγέ. Και βέβαια είναι καλή. Στρατηγέ, έχουμε χάσει την επαφή με το ραντάρ μας. Θα είναι δουλειά του ΜΑΤ. Του ΜΑΤ, τώρα θύμωσα στα αλήθεια. Οι δικοί μου άντρες να κλέβουν τα τζετ. Βρες τους, ξέρω ότι μπορείς να το κάνεις. Μην χάσεις τα μυαλά σου, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Μην ανησυχείς, άγρια Μπιλ. Ο αστυνόμος Σαΐνης είναι πάντα σε ετοιμότητα. Είσαι καλό παιδί. Και είσαι και σπίθα! Μου αρέσει αυτό! Μπράβο! Βρήκες τίποτα, Brain? Κάποιος έρχεται! Γρήγορα, έλα! Έλα, κρυφτούμε! Είμαι πολύ θυμωμένος κι άλλο τζετ χάθηκε! Ίσως ένα παιχνίδι να μπορέσει να με ηρεμήσει! Καλή ιδέα αυτό! Είσαι υπό την επιρροή μου. Εξόντωσε το Σαΐνη και φέρε το τζετ σου σε μένα τώρα. Αυτό είναι. Ο Δόκτωρ Μαντ χρησιμοποιεί αυτή τη μηχανή για να ελέγχει το μυαλό των πιλότων. Ακούω και υπακούω. Brain, πρέπει να τον σταματήσουμε. Εσύ τράβηξε την προσοχή του πιλότου και βρες το θείο Σαΐνη. Ακούω και υπακούω. Ακούω και υπακούω. Πρέπει να βρω που θα πάει εκείνο το τζετ. Ακούω και υπακούω. 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 Αυτό εδώ είναι μία κούκλα.
Έχεις καλό μάτι, μικρέ. Ακούω και υπακούω. Αυτό είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα καταδρομικά στον κόσμο στην Όμεσα Ίνη. Ακούω και υπακούω. Να πάρει! Εμπρός καλά μου, ελαττήρια! Για φαντάσου! Εμπρός καλό μου χέρι! Άσε με εμένα και ακολούθησε αυτό το τζετ! Γρήγορα! Γρήγορα! Εμπρός καλά μου πατήγια! Σταμάτα αμέσως! Εμπρός καλό μου σκηνή! Εσύ θα σκοτωθείς, μικρέ! Μου αρέσεις! Έχεις κότσια! Μου αρέσεις πολύ, μικρέ! Έχεις κότσια! Μάλιστα, κύριε. Α, τα κλεμμένα τζετ. Ο Δόκτωρ Μαντ φτιάχνει μεγάλη μαχητική δύναμη. Κι άλλο χλάπηκε. Σχεδόν δεν μας έμειναν καθόλου τζετ. Δεν αντέχω άλλο. Έλα τώρα! Δεν ξέρω πια, κάνω ό,τι μπορώ. Και βέβαια κάνετε. Δεν έχω κοιμηθεί εδώ και τρεις μέρες. Ορίστε. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ξεκουραστείτε στα τυγέ. Εγώ βέβαια έχω να κάνω τώρα μια πολύ μεγάλη έρευνα. Πώς είναι οι καλεσμένοι μας? Μια χαρά, Δόκτωρ Μαντ. Θα τους κάνω μια έλεση ακόμα τώρα. Εμπρός, παιδιά, στη σειρά. Μάλιστα, κύριε. Ώστε αυτό είναι. Τους δίνουν φάρμακα που ελέγχουν το μυαλό τους. Μη βγείτε από το δωμάτιο. Ακούσατε? Μάλιστα, κύριε. Αυτό θα σας κρατήσει για μερικές ωρίτσες. Είναι πράγματι χαμένοι στον κόσμο τους. Μάλιστα. Πού ήσουν εσύ τη νύχτα της 13ης, ε? Κοιμόμουν, κύριε Σαΐνη. Κύριε Σαΐνη, μήπως να διακόψουμε? Άγρια Μπιλ, τι κάνεις ξύπνιος? Είμαι πολύ ταραγμένος για να κοιμηθώ. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε μια επίδειξη αεροπορική να κάνουμε σήμερα το πρωί. Ω, το είχα ξεχάσει. Και ποιος θα τη δει? Καλή προσπάθεια, Σαΐνη. Μα τίποτα δεν μπορεί τώρα να με ευθυμίσει. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, το μόνο που θα δουν θα είναι αέρας κοπανιστός. Στρατηγέ τρελάρα, χαίρομαι. Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Πάω στο κρεβάτι μου και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, στρατηγέ, είναι καιρός να αναλάβουμε δράση. Ναι, Σαΐνη, έχεις δίκιο. Ακολούθησέ με τώρα αμέσως. Πού πάμε? Αχα, το κατάλαβα, στρατηγέ. Θα ανιχνεύσουμε στοιχεία καθώς τα πετάμε. Ωραία.
Μπορείς να καθίσεις πίσω! Μου αρέσει να οδηγώ μόνος μου! Υπάρχει μια θέση εκεί πίσω! Α, καλά! Εννοείς αυτήν εδώ τη θέση! Ναι, αυτήν εννοώ! Τι αίσθηση! Ωραία! Ω, να πάρει! Ζήτω! Εμπρός, καλά μου χέρια! Ναι, πρόσχε που πας! Την επόμενη φορά θυμίσου να κλείνεις την πόρτα! Μπορεί να χτυπήσει κανείς! Ο θείος Σαΐνης δεν πρόκειται να μας βρει ποτέ εδώ! Πρέπει μόνοι μου να συνεφέρω τους πιλότους! Καλό τον αρχηγό Κουίμπι! Θα θέλει να ρίξει έναν υπνάκο πριν την επίδειξη! Ας τον πάω πίσω στη βάση! Πρέπει να βρω εκείνο το αεροπλάνο! Για να δούμε... Έλα, κομπιούτερ μου! Ένα από τα τζετ ξέφυγε, κύριε. Το ξέρω. Τι περιμένετε? Στείλτε τους πιλότους να το κυνηγήσουν. Καταρρίψτε το αμέσως. Και σε καμία περίπτωση να μην φτάσουν στη βάση. Πηγαίνετε τώρα. Πηγαίνετε, είπα. Πώς τρίβει το αεροπλάνο? Το κατάλαβα. Κοίτα, λείπουν τα φάρμακα που ελέγχουν το μυαλό. Καλύτερα να το πούμε στο αφεντικό μας. Τρελάθηκες! Εκτός αυτού, οι πιλότοι θα επιστρέψουν πριν περάσει η επίθεση του φαρμάκου. Έλα εδώ εσύ! Ακούω, Κέιπ, ακούω. Πώς, δεν πήραν τα φάρμακα που ελέγχουν το νου? Ο στόχος μας σβήστηκε. Τι να κάνουμε? Πού βρισκόμαστε τώρα? Δεν ξέρω. Καλύτερα να γυρίσουμε στη βάση, λέω. Ελήφθη. Ναι, φαίνεται ότι συνήλθανε. Α, η βάση! Τι συμβαίνει? Μάλλον πιέζεις μπροστά για να πας κάτω και... Πώς το προσγειώνεις το παραφέντη γι' αυτό? Τι στα κομμάτια συμβαίνει εδώ? Όχι! Τώρα το κατάλαβα! Έξω για πάνω και μέσα για κάτω! Τέλειο αεροπλάνο! Φοβερό αεροπλάνο!
γίνεται να είσαι τόσο τυχερός για πάντα, Σαϊνί. Κάποια μέρα η τύχη σου θα τελειώσει και εγώ θα είμαι εκεί. Καλή δουλειά, Σαϊνί μου. Δεν θυμάμαι τίποτα ο ίδιος, αλλά οι άντρες μου λένε ότι το αξίζεις. Συγχαρητήρια, Κάπτεν Σαϊνί, είμαι περήφανος για σένα, μικρέ μου. Και πάλι συγχαρητήρια. Ζήτω, ζήτω, ζήτω. Ζήτω, 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 ζήτω. Θυρίε Σαϊνί, έσωσες ολόκληρη την αεροπορία από τα νύχια του Δόκτωρ Ματ. Δεν έκανα και τίποτα. Είσαι καλά! Μια απλή ανώμαλη προσγείωση, Πένι! Ήμουν σε πλήρη ετοιμότητα! Ποτέ δεν είμαστε τελώς έτοιμοι για τα ατυχήματα, θείε Σαϊνί! Αλλά βοηθάει να θυμόμαστε ένα-δύο πραγματάκια! Ναι, όπως να ξέρουμε πού είναι το κουτί των πρώτων βοηθειών! Και να έχουμε πρόχειρα κάποια χρήσιμα τηλέφωνα, όπως της πυροσβεστικής και της αστυνομίας! Μα πιο πολύ να έχουμε μαζί μας την νοσοκομιακή μας ασφάλιση! Next time, Gadget. Next time.